Τα όσα ήρθαν στο φως ως προτάσεις της Επιτροπής που συνέστησε το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των ΟΤΑ φέρνουν την έντονη αντίδραση της αυτοδιοίκησης. Υποτίθεται ότι αυτά θα συζητηθούν τώρα με το ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υπουργό, καθώς επίσης και τις αυτοδιοικητικούς φορείς. Θεωρούμε όμως ότι η βάση έναρξης της συζήτησης είναι εντελώς διαφορετικών από αυτό που έχουν ως βέτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση η οποία μπορεί να μας διδάξει πολλά, ώστε να τα πράξουμε γρήγορα και να βρεθούμε και εμείς στην περίοδο της ανάπτυξης. Μία από τις βασικές προτάσεις της Επιτροπής έχει να κάνει με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, χωρίς μπόνους, για την πρώτη παράταξη. Αυτό σημαίνει ότι οι έδρες των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων θα μοιράζονται αναλογικά με βάση τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής. Όσον αφορά την θέση της ΚΕΔΕ. Ο κύριος Καμίνης στην Δημαρχία της Αθήνας, εάν ίσχυε η απλή αναλογική, αντί από 29 συμβούλους θα είχε 10. Δηλαδή θα έπρεπε στους 49 συμβούλους με 10 μόνο να μπορεί να ασκεί διοίκηση. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί? Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και στο φινάλε θα πρέπει να καταλάβουμε, όταν εφαρμόζουμε ένα μέτρο, δεν είναι η σοφία ενός υπουργού που περνάει για 6 μήνες και φεύγει. Θα πρέπει να έχουμε παραδείγματα που εφαρμόζεται, σε ποια χώρα, τι επιτυχίες έχει στην πρακτική του και πώς θέλουμε να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι να κάνουμε σοφιστικές, αν θέλετε πρακτικές, οι οποίες να μην έχουν καμία εμπειρία, μη εφαρμογή. Ο κύριος Πατούλης σχολίασε επικριτικά και το ζήτημα που έχει να κάνει με την αναβαθμίση των Γενικών Γραμματέων. Είναι σίγουρο ότι όταν δεν θα μπορέσει να διοικείται η αυτοδιοίκηση λόγω της απλής αναλογικής, θα ισχυροποιήσουν τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος δεν θα ορίζεται από τον Δήμαρχο, αλλά από μια εθνική, υποτίθεται σε εισαγωγικά, λίστα δημοσίου, η οποία ουσιαστικά θα έχει κρατικά χαρακτηριστικά. Στόχος να αντιθασευτεί η αυτοδιοίκηση πλέον στον απόλυτο βαθμό.